Καλή σας ημέρα. Δεν ξέρω αν Καλημέρα. ακούγομαι. Ακούγεστε μια χαρά. Ωραία. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε από τον προηγούμενο ομιλητή. Εγώ θα σας φέρω λίγο πίσω στην πραγματικότητά μας και σε αυτό που έχουμε βιώσει εδώ και 2 χρόνια, στην κατάσταση της πανδημίας και θα μιλήσω ειδικά για το πώς επηρέασε η πανδημία τις εξαρτητικές συμπεριφορές. Ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας ότι από τις αρχές του 2020 βιώνουμε μια νέα συνθήκη δημόσιας υγείας που εισήλθε με έναν πολύ ευνίδιο και επιδραστικό τρόπο στην καθημερινότητά μας. Μέχρι χθες 465 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν νοσήσει από την COVID-19 και καταγράφονται παγκοσμίως 6 εκατομμύρια θάνατοι. Σε μία αντίστοιχη εισήγηση πριν από 3 μήνες που είχα αναφέρει κάποια νούμερα, είδα χτες ότι το νούμερο του Δεκεμβρίου ήταν στις 270.000, δηλαδή είχαμε μια πολύ μεγάλη αύξηση το τελευταίο τρίμηνο που προφανώς οφειλόταν στην μεταδοτικότητα της παραλλαγής όμικρον. Πάρα πολλές χώρες υιοθέτησαν μέτρα προστασίας από τη μετάδοση του ιού, όπως ήταν οι μάσκες, οι αποστάσεις, ο εγκλεισμός, κλείσιμο δραστηριοτήτων κλπ. Αυτή τη στιγμή φυσικά είμαστε σε μια πολύ καλύτερη φάση, όπου η επιστημονική κοινότητα με έναν έτσι πραγματικά εντυπωσιακό τρόπο ανταποκρίθηκε σε σημαντικό βαθμό στις ανάγκες. Πια έχουμε εμβόλια τα οποία παρέχουν μια αποτελεσματικότητα και έχουμε και θεραπευτικούς παράγοντες οι οποίοι και αντιμετωπίζουν σε ικανό βαθμό την νόσο και αποτρέπουν τις επιπλοκές της. Παρ' όλα αυτά, έχει γίνει σαφές ότι αυτή η κατάσταση αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για τις πολιτικές και τα συστήματα υγείας, τα οποία κλήθηκαν να ανταποκριθούν. Απαιτεί νέες προσεγγίσεις σε επίπεδο πρόληψης και θεραπείας, ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τα νέα δεδομένα. Τώρα, η εμπειρία από φυσικές καταστροφές, από οικονομικές κρίσεις, αλλά και από προηγούμενες πανδημίες, μην ξεχνάμε ότι ο κορονοϊός που έχουμε τώρα είναι ο τρίτος ιός μέσα σε 20 χρόνια που μεταδίδεται από τα ζώα στον άνθρωπο, παρότι για τον τελευταίο υπάρχουν ακόμα κάποια αδιευκρίνιστα σημεία, δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρη πώς μεταδόθηκε ο ιός. Αυτές λοιπόν οι εμπειρίες έχουν δείξει ότι μετά από τέτοιες συνθήκες, στο γενικό πληθυσμό αλλά και σε ειδικές ομάδες, έχουμε αυξημένα επίπεδα άγχους, φόβου, θλίψης, δυσκολίες προσαρμογής, συμπτώματα PTSD, μεταβληματικού στρες και βέβαια αυτοκτονικές συμπεριφορές. Τώρα, όλη αυτή η ψυχοπαθολογία και όλες αυτές οι κλινικές ψυχικές επιπτώσεις αυξάνουν τον κίνδυνο να εμπλακεί κανείς με θυστικές ουσίες, είτε να ξεκινήσει είτε να επιτείνει τη χρήση που ήδη κάνει, σε μια προσπάθεια να διαχειριστεί αυτή την αρνητική συναισθηματική κατάσταση. Από την άλλη, βέβαια, τα πράγματα δεν είναι μόνο σήματα, γιατί σε αυτές τις συνθήκες μπορεί να έχουμε και μείωση της χρήσης, καθώς μειώνεται η διαθεσιμότητα, υπάρχουν περιοριστικά μέτρα και υπάρχουν και οικονομικές δυσκολίες. Επίσης, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχει μια σαφή συσχέτιση ανάμεσα στην ψυχοπαθολογία, στη χρήση ουσιών και στην κακή σωματική υγεία, στα πολλά σωματικά προβλήματα. Και αυτός ο συνδυασμός αυξάνει τον κίνδυνο να κολλήσει κανείς τον ιό, τον SARS-CoV-2. Τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας και διαταραχής χρήσης ουσιών αποτελούν αναμφίβολα έναν ευάλωτο πληθυσμό, τόσο να μολυνθεί από τον ιό, τόσο να το μεταδώσει, αλλά και να έχει σοβαρές επιπλοκές από τη μόλυνση αυτή. Και οι λόγοι που τα άτομα αυτά, τα εξαρτημένα άτομα, είναι ευάλωτα σε αυτό, ανήκουν ουσιαστικά σε 2 κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι αυτό που ονομάζουμε η πολλαπλή συνοσηρότητα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα εξαρτημένα άτομα και ειδικά τα άτομα από τις πιο σοβαρές ψυχοδραστικές ουσίες, όπως είναι οπιοειδή, διαγερτικές ουσίες και αλκοόλ, έχουν πολλαπλά σωματικά προβλήματα, λοιμώδη νοσήματα, νοσήματα του αναπνευστικού πολύ συχνά. Οι ψυχικές διαταραχές τα καθιστούν ευάλωτα επίσης
στην μόλυνση και βέβαια στοιχεία προσωπικότητας που σε μεγάλο βαθμό ή διαταραχή προσωπικότητας που σε μεγάλο βαθμό συνυπάρχουν στα άτομα αυτά, έτσι, ευωδώνουν τον κίνδυνο μέσα από παρορμητικότητα, από ανάληψη ρίσκου και γενικότερα από επικίνδυνες αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Από την άλλη, να μην ξεχνάμε ότι τα άτομα αυτά, μια μεγάλη μερίδα των ατόμων, των εξαρτημένων ατόμων, διαβιούν σε κακές συνθήκες υγιεινής. Οι κοινωνικές συναναστροφές τους είναι ιδιαίτερες και αυτό αποτελεί επίσης, οι συνθήκες και διατροφής επίσης είναι ιδιαίτερες και αυτές οι συνθήκες επίσης αυξάνουν τον κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό. Και τέλος, μια πολύ σημαντική παράμετρος είναι οι δυσκολίες πρόσβασης των ατόμων αυτών σε υπηρεσίες υγείας γενικά. Τα άτομα αυτά είναι κακοί ασθενείς, ανεπιθύμητοι ασθενείς και οι ίδιοι δεν συμμορφώνονται εύκολα με τις οδηγίες των θεραπώντων. Επομένως, όλη αυτή η κακή, η ελλιπής, ας το πούμε έτσι, παροχή υπηρεσιών αποτελεί έναν παράγοντα κινδύνου. Στο διάστημα αυτό, της πανδημίας δόθηκε αρκετή έμφαση στη βιβλιογραφία στο πώς οι ίδιες οι ουσίες επιδρούν στον οργανισμό, στα διάφορα όργανα και αυξάνουν τον κίνδυνο να μολυνθεί κάποιος από τον ιό. Και βλέπετε εδώ πώς οι ουσίες επιδρούν στο αναπνευστικό σύστημα και δημιουργούν προβλήματα και αυτό συνδέεται με αυξημένη θνητότητα. Ουσίες όπως οι διεγερτικές και όχι μόνο επιδρούν σημαντικά στο καρδιαγγειακό σύστημα και αυξάνει τον κίνδυνο θρομβώσεων, μια επιπλοκή που συνδέεται πολύ με την θνητότητα. Ένα τεράστιο κομμάτι είναι η καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος μέσα από τη διέγερση του άξονα υποθάλαμος υπόφυση. Δεν είναι και αυτό, αυξάνει τον κίνδυνο μειωμένης απάντησης του ανοσοποιητικού αλλά και μειωμένης απάντησης και στα εμβόλια. Και βέβαια υπάρχουν και οι νευροφλεγμονές, οι οποίες επίσης με τη σειρά τους έχουν να κάνουν με τον αυξημένο κίνδυνο. Άρα λοιπόν το βλέπουμε και εδώ με δύο ουσίες, έτσι, αυτά που έλεγα πριν, η καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος, τα αναπνευστικά προβλήματα που δημιουργεί η μαριχουάνα, όπως και η νικοτίνη ασφαλώς, η μειωμένη ανοσολογική απάντηση, έτσι, η καταστολή του αναπνευστικού, η επευαισθητοποίηση του άξονα υποθάλαμος υπόφυση και βέβαια η ενίσχυση της απελευθέρωσης των γλυκοκορτικοειδών. Και όλα αυτά φαίνεται και στην πράξη πως ισχύουν, διότι από αυτή τη μελέτη από τα ηλεκτρονικά αρχεία στις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια εικοσαετία περίπου, όπου καταγράφτηκαν, όπως βλέπετε, 317 πάροχοι υγείας ασθενείς, δηλαδή από μια πολύ μεγάλη γκάμα νοσοκομείων, φάνηκε ότι ένα σημαντικό ποσοστό από αυτούς είχε, όπως βλέπετε εδώ, διαταραχές χρήσης ουσιών. Έτσι. Συγγνώμη, οι ασθενείς δεν είναι 317.000, είναι 73 εκατομμύρια. Έτσι. Φάνηκε λοιπόν ότι οι ασθενείς με χρήση ουσιών είχαν αυξημένο ποσοστό διάγνωσης με COVID-19. Όπως βλέπετε, η σχέση αυτή, το odds ratio, είναι 8,69%, πάρα πολύ υψηλό και γίνεται ακόμα πιο υψηλό για χρήστες οπιοειδών που φτάνει στο 10,21%. Οι ασθενείς με διαταραχή χρήσης ουσιών που νόσησαν είχαν αυξημένα προβλήματα συνώσεις με καρδιαγγειακά, υπατοπάθειες, διαβήτη και άλλα προβλήματα υγείας. Και επίσης πολύ σημαντικό ότι από τα άτομα που νόσησαν το ποσοστό θανάτων είναι υψηλότερο από τα άτομα που δεν ήταν εξαρτημένα, 9,6 versus 6,6 και επίσης τα άτομα που χρειάστηκαν νοσηλεία είναι 41% έναντι 30%. Τώρα, παρόλα αυτά, τα διεθνή επιδημιολογικά δεδομένα δεν μας επιτρέπουν να οδηγηθούμε σε ασφαλή συμπεράσματα. Υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις, θα σας δείξω ενδεικτικές μελέτες, γιατί αυτές συνδέονται με τα δείγματα, δηλαδή είναι διαφορετικό να μελετήσουμε τη χρήση ουσιών στο γενικό πληθυσμό και διαφορετικό σε ενεργούς χρήστες ή χρήστες ενδοφλεβείων ουσιών και φυσικά επηρεάζεται αυτό και από τη φάση της πανδημίας, όπου υπάρχουν περιοριστικά, εποχή που υπάρχουν περιοριστικά μέτρα, εγκλεισμοί και άλλες εποχές που δεν υπήρχαν τέτοιοι παράγοντες.
Από την άλλη, είναι ενδιαφέρουσα η ορολογία που υιοθετήθηκε σε ένα άρθρο στο American Journal of Psychiatry, ότι αυτή η ιστορία της πανδημίας έρχεται να περιπλέξει τα πράγματα σε μια ήδη περίπλοκη κατάσταση της εξάρτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι δεν είναι, και την αποκαλεί αυτή την κατάσταση σαν την τέλεια καταιγίδα Perfect Storm, που δείχνει ακριβώς τις αλλαγές που έχουν δρομολογηθεί, αλλά και τις νέες ανάγκες και προκλήσεις που πάνε και πέρα από την κατάσταση της πανδημίας. Να έρθουμε λίγο στα επιδημιολογικά δεδομένα και να δούμε σε αυτή τη μελέτη από 21 ευρωπαϊκές χώρες με ένα αρκετά μεγάλο αριθμό ενηλίκων, που έγινε βέβαια στην πρώτη φάση της πανδημίας, Απρίλιο με Ιούλιο του 2020, μια συγχρονική διαδικτυακή μελέτη. Όπως βλέπετε, μεγάλο ποσοστό ανέφερε μείωση της χρήσης αλκοόλ, κυρίως αναφορικά με την βαριά επεισοδιακή κατανάλωση, δηλαδή με το πόσο πίνει αλκοόλ σε μία φορά, στην καθισιά που λέμε. Έτσι, όμως μεταξύ αυτών καταγράφηκε αύξηση της κατανάλωσης, μεταξύ αυτών που ήδη έπιναν αρκετά. Αναφορικά με την νικοτίνη φαίνεται να υπάρχει αύξηση της χρήσης, μεταξύ ασφαλώς των καπνιστών. Αυτή η αύξηση αποδόθηκε στο στρες, το ότι έμειναν στο σπίτι περισσότερο χρόνο, οπότε δεν υπήρχαν οι καπνικοί περιορισμοί. Και επίσης καταγράφηκε και αύξηση της χρήσης κάναβης στην πλειοψηφία των χωρών. Εννοείται ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε αυτά που λέω από χώρα σε χώρα. Για τις παράνομες ουσίες δεν μπόρεσαν να εξαχθούν συμπεράσματα, όμως φαίνεται να υπάρχει μια μείωση της χρήσης MDMA και σχετικών ουσιών. Αυτές οι ουσίες συνδέονται ιδιαίτερα με την διασκέδαση, οπότε με το να είναι κλειστά τα καταστήματα αυτά μειώθηκε η χρήση και υπήρξε όμως μια μικρή αύξηση της χρήσης αμφεταμινών και τέλος σε κάποιες χώρες, μεταξύ των οποίων κυρίως στη Γερμανία, καταγράφηκε αύξηση των θανάτων από τοξικώσεις οπιοειδών σε σημαντικό ποσοστό. Έχουμε και κάποια δεδομένα πάλι για την πρώτη περίοδο της πανδημίας. Βλέπετε Απρίλιο του 2020 στο γενικό πληθυσμό. Μία μελέτη από συναδέλφους από τη Θεσσαλονίκη, η ομάδα του κυρίου Διακογιάννη, ο κύριος Παναγιωτίδης, ο κύριος Ράντης. Έτσι, αυτή λοιπόν η μελέτη και αυτή η συγχρονική διαδικτυακή έδειξε μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ. Βλέπετε ένα σημαντικό ποσοστό, περίπου το 50%, λίγο λιγότερο, μείωσε την χρήση ή την διέκοψε. Μειώθηκε σημαντικά η χρήση κάναβης, αυξήθηκε σημαντικά η χρήση του καπνού, της νικοτίνης. Ο περιορισμός του αλκοόλ συνδέθηκε ενδεχομένως σε εκείνη τη φάση με την κοινωνική αποστασιοποίηση, με το κλείσιμο των καταστημάτων, με τον περιορισμό της διαθεσιμότητας που συνεπάγεται το κλείσιμο και βέβαια οι αλλαγές που ήρθαν στην καθημερινότητα των ατόμων. Επίσης, αποτελέσματα, ευρήματα από το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημίας του καθηγητή Θωμαίδη, έτσι επεξεργάζεται τα λίμματα στην Ψιτάλια, τα λίμματα από την περιοχή της Αττικής, και από παλιά παρακολουθεί τα λίμματα και κάνουν αναλύσεις. Αυτός φαίνεται είναι ένας σύγχρονος τρόπος να δούμε τι γίνεται από ουσίες και από άλλους παράγοντες έτσι, στον πληθυσμό της Αττικής. Περίπου από το 2015, αν θυμάμαι καλά, ξεκίνησε αυτή η διαδικασία και από τότε, από το 2019 κιόλας, παρακολουθούν σταθερά το τι συμβαίνει και με τη χρήση τη μεταβίβαση του κορονοϊού, αλλά και με των φαρμάκων. Όπως βλέπετε, λοιπόν, έχουμε μια πολύ μεγάλη. Τα πρώτα στοιχεία που βλέπετε εδώ αφορούν το 20. Έχουμε μια πολύ μεγάλη χρήση των αντικαταθλιπτικών, αύξηση της χρήσης των αντικαταθλιπτικών σε ποσοστό 176%. Αυξήθηκαν και οι βενζοδιαζεπίνες και μάλιστα βρέθηκε μια βενζοδιαζεπίνη που δεν κυκλοφορεί στη χώρα μας, που σημαίνει ότι είτε αγοράζεται απ' έξω ή πιθανά είναι μεταβολή της κάποιας άλλης ουσίας. Η χρήση κοκαίνης αυξήθηκε σημαντικά, όπως και της αμφεταμίνης σε εντυπωσιακό βαθμό, και μειώθηκε η χρήση του MDMA. Τώρα, με μια δημοσίευση που έκανε το εργαστήριο το Φεβρουάριο που μας πέρασε, το 2022, η χρήση κοκαίνης παραμένει από το καλοκαίρι του 20 σε υψηλό δεκαετίας, δηλαδή αυτή η αύξηση που εμφάνισε το 20 παραμένει κοντά μία διετία τώρα και αφορά περίπου ένα 2%. Με κάποια μαθηματικά μοντέλα υπολογίζουν ότι αυτή η χρήση αφορά το 2% του πληθυσμού, που είναι πολύ μεγάλο νούμερο. Και βέβαια παρατηρήθηκε μία επιπλέον αύξηση στη χρήση των αγχολητικών από το 2019, συγγνώμη, από το Μάρτιο του 20, αλλά αυτή η αύξηση έχει μία περιοδικότητα, δηλαδή φαίνεται να αυξάνει τις χρονιές που μας πέρασαν από Νοέμβριο έως Μάρτιο και στη συνέχεια να μειώνεται. Άρα έχει μία εποχική κατανομή.
Τώρα, σε μία ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε το 20 πέρυσι στο Drug and Alcohol Dependence, είναι μελέτες από πολλές χώρες και αυτές συγχρονικές με μεγάλο αριθμό ατόμων. Φάνηκε ότι παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις η τάση στο αλκοόλ ήταν αυξητική γενικά στη διάρκεια της πανδημίας. Οι παράγοντες κινδύνου για την αύξηση της χρήσης του αλκοόλ ήταν κυρίως άντρες μεγαλύτερης ηλικίας, η ύπαρξη των παιδιών, υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, άνεργοι, υπέρβαροι και βέβαια σε σημαντικό βαθμό η ψυχοπαθολογία, ψυχικές δηλαδή φορτίσεις όπως είναι η κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, το αίσθημα της μοναξίας, απομόνωσης, απελπισίας, ενώ παράγοντες που βοήθησαν στη μείωση του αλκοόλ, που συνδέθηκαν μάλλον με τη μείωση του αλκοόλ, ήταν η πίστη, η θρησκευτική πίστη, τα υψηλά επίπεδα κοινωνικής υποστήριξης και οι φοιτητικές σπουδές. Οι φοιτητές φαίνεται στις μελέτες αυτές να είχαν χαμηλότερα ποσοστά χρήσης αλκοόλ. Τώρα, αναφορικά με διαφοροποιήσεις σε άλλες ουσίες, υπήρχαν πολλές αυξομοιώσεις. Η πρώτη ουσία αύξηση ήταν η κάναβη και άλλες ουσίες είχαν, αλλά όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό και όχι σταθερά. Και εδώ πάλι η ψυχοπαθολογία, έτσι, η κατάθλιψη, η οποία εμφάνισε 7 φορές αύξηση στα πλαίσια της πανδημίας, φάνηκε να συνδέθηκε σαφώς με τη χρήση της κάναβης. Τώρα, επίσης, πάλι μια ανασκόπηση από διάφορες μελέτες και αυτές συγχρονικές, διαδικτυακές, από Αυστραλία, από την Ευρώπη και από ένα δίκτυο μελετών που είναι το Global Drug Survey. Επισημαίνει αυτό ακριβώς την ετερογένεια της επίδρασης της πανδημίας στη χρήση ουσιών, που έχει να κάνει, όπως έλεγα πριν, με το δείγμα, με τις ουσίες, με την ψυχοπαθολογία. Έτσι, σε γενικές γραμμές τα δεδομένα δείχνουν μείωση της χρήσης κοκαίνης και MDMA. Συνδέθηκε αυτό, η πλειοψηφία των μελετών είχε να κάνει με την πρώτη περίοδο της πανδημίας. Έτσι, συνδέθηκε αυτό με το κλείσιμο των χώρων διασκέδασης και τη μείωση των κοινωνικών επαφών, ενώ αντίθετα φαίνεται να υπάρχει αύξηση του αλκοόλ και της κάναβης, όπως βλέπετε 44% αύξηση της χρήσης αλκοόλ και 40% αύξηση της χρήσης κάναβης. Για τις άλλες ουσίες δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να μπορούν να βγουν αξιοσημείωτα συμπεράσματα. Υπήρξαν αλλαγές στις ουσίες χρήσης, στην επιλογή της ουσίας χρήσης, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Ανησυχητικό φαινόμενο η αύξηση της χρήσης του φεντανίλ, που είναι ένα πολύ ισχυρό αναγκητικό οπιοειδές, αλλά πολύ πιο επιδραστικό από την μορφίνη. Επίσης, παρατηρήθηκε μια αύξηση στη ζήτηση των θεραπείων υποκατάστασης, τα προγράμματα μεθαδόνης και βουπρενορφίνης, που σημαίνει πιθανά ότι υπήρξαν ελλείψεις στην αγορά της ηρωίνης και ανάγκασε τα άτομα αυτά να τρέξουν στα προγράμματα, να πάρουν τα οπιοειδή τους. Και επίσης, οι περιορισμοί στις μετακινήσεις και η μείωση των υπηρεσιών σε χώρους ελεγχόμενης χρήσης, οι οποίοι, όπως θα δούμε παρακάτω, και αυτοί διαταράχθηκε η λειτουργία τους, οδήγησε στην αύξηση της εδωφλέβειας χρήσης στο σπίτι και φυσικά κατά μόνας, το οποίο οδήγησε σε μια αύξηση των περιπτώσεων υπερδοσολογίας και των θανάτων. Τώρα, επίσης αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα δουλειά που την αναφέρω γιατί είναι έτσι καλό να δούμε, μιλάει για μια αυξημένη χρήση ουσιών, κυρίως κάναβης. Εδώ αναφέρεται και στην κοκαίνη, έτσι δεν είναι, είναι μια μελέτη με ένα σχετικά μικρό δείγμα. Είναι όμως ενδιαφέρον να δούμε εδώ με ποιους παράγοντες συνδέθηκε η χρήση. Και όπως βλέπετε, η αυξημένη χρήση των κοινωνικών δικτύων ως πηγή πληροφόρησης φαίνεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Το ξέρουμε αυτό ότι η καθημερινή πληροφόρηση, θα λέγαμε ο βομβαρδισμός της πληροφόρησης από τα μέσα, κυρίως από τηλεοπτικά και πολύ λιγότερο από το διαδίκτυο, φαίνεται να παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην ψυχική κατάσταση. Η νόσηση από COVID, η οποία θα περίμενε κανείς να λειτουργήσει αρνητικά, δηλαδή μετά από την νόσηση από COVID να κανείς να φοβηθεί και να μην κάνει χρήση, αυτό φαίνεται να λειτουργεί σαν παράγοντα κινδύνου που αύξησε τη χρήση, και επίσης η φροντίδα των παιδιών. Και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον έβριμα. Θα περίμενε κανείς λοιπόν η ενασχόληση με τα παιδιά για κάποιους ανθρώπους να λειτουργήσει θετικά, προστατευτικά πιθανά, αλλά ενδεχομένως η παραμονή στο σπίτι γονιών που δεν το είχαν συνηθίσει και η ενασχόληση με τα παιδιά έφερε παραπάνω πίεση, παραπάνω στρες και ίσως αυτό έπαιξε ένα παράγοντα κινδύνου για την παραπάνω χρήση.
Τώρα, εδώ αυτή η μελέτη ανασκοπεί λίγο το τι έχει συμβεί. Λέει λοιπόν ότι τα μέτρα που επιβλήθηκαν σε διάφορες χώρες έφεραν το κλείσιμο των χώρων, όπως αναφέραμε και πριν, και αυτό έφερε με τη σειρά μείωση της χρήσης των διεγερτικών. Η χρήση λοιπόν μεταφέρθηκε εντός του σπιτιού ή σε ανοιχτούς χώρους, έτσι και αυξήθηκε η χρήση κατασταλτικών αγχολητικών ουσιών, όπως είναι το αλκοόλ, τα οπιοειδή, οι βενζοδιαζεπίνες και βέβαια και τα συνθετικά οπιοειδή και οι νέες βενζοδιαζεπίνες. Η χρήση λοιπόν έγινε σε ατομική βάση, που αυτό έφερε αύξηση των περιστατικών τοξίκωσης και θανάτων. Φαίνεται να υπήρξε μια μεγαλύτερη διακίνηση μέσω του διαδικτύου και αυτό έφερε αύξηση χρήσης νέων ψυχοδραστικών ουσιών. Πολλοί χρήστες που δεν βρήκαν τις ουσίες προτίμησης αύξησαν τους πειραματισμούς και το φαινόμενο της πολυχρήσης ενδεχομένως αυξήθηκε. Επίσης φάνηκε να αυξάνεται σημαντικά και η χρήση βενζοδιαζεπινών, είτε μέσω εκτροπής από την θεραπευτική χρήση, από την προτινόμενη ιατρική χρήση, είτε με στροφή σε νέες βενζοδιαζεπίνες. Καταγράφηκαν σε κάποιες μελέτες η αύξηση νέων ουσιών, νέων βενζοδιαζεπινών. Και βέβαια οι δυσκολίες στην παροχή θεραπείας, που θα μιλήσουμε παρακάτω για αυτές, οδήγησε σε επιβάρυνση της υγείας τους και σε παραπάνω υποτροπές και τοξικώσεις. Τώρα, είναι αλήθεια πως οι εγκλεισμοί και οι περιορισμοί λόγω της πανδημίας, μιλάω για την αρχική τουλάχιστον φάση, επηρέασε και την εμπορία και την αγορά των ναρκωτικών. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία, η αγορά ναρκωτικών επέδειξε όμως αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα στην αναστάτωση που προκάλεσε η πανδημία. Προσαρμόστηκε στις νέες συνθήκες με αλλαγές στους οδούς και τις μεθόδους διακίνησης και με περαιτέρω ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας. Και με αυτή την έννοια η αρχική μείωση στην αγορά των ναρκωτικών πολύ γρήγορα ανατράπηκε και αποκαταστάθηκε, ειδικά όταν χαλάρωσαν και τα μέτρα. Υπήρξαν βέβαια κατά περιόδους αυξομοιώσεις και βέβαια αυξήθηκαν και όχι σε όλες τις χώρες το ίδιο και οι τιμές τουλάχιστον των πιο ακριβών ψυχοδραστικών ουσιών. Ένα μεγάλο θέμα που προβληματίζει ήδη και θα μας προβληματίσει στο επόμενο διάστημα νομίζω περισσότερο είναι τι γίνεται με το long COVID και με τις νευροψυχιατρικές επιπτώσεις. Ήδη υπάρχει και συνεχώς εμπλουτίζεται η σχετική βιβλιογραφία. Γνωρίζουμε πια καλά ότι η COVID-19 είναι μια συστηματική, πολυσυστηματική νόσος, πέρα από το αναπνευστικό που θεωρούσαμε αρχικά ότι είναι το όργανο στόχος, επηρεάζει άλλα συστήματα όπως είναι το καρδιαγγειακό, το γαστρεντερικό, το αιματολογικό, το μυοσκελετικό και μεταξύ αυτών είναι και το νευροψυχιατρικό. Φαίνεται πως σε πολύ μεγάλο βαθμό οι νοσέντες από COVID έχουν υψηλά συμπτώματα άγχους, κατάθλιψης, ευερεθιστότητας, διαταραχής ύπνου και συμπτωμάτων PTSD. Σε μια πολύ πρόσφατη δημοσίευση φάνηκε πως υπάρχουν επιπτώσεις στον εγκέφαλο ακόμα και με πολύ ήπια, σε κάποιους ασθενείς ακόμα και με πολύ ήπια νόσηση από COVID-19. Και αυτό το επιβεβαιώνει και αυτή η μελέτη 62.000 ασθενών από τις ΗΠΑ που νόσησαν με νοσηλεία ή όχι, ασφαλώς η μεγάλη πλειοψηφία δεν νοσηλεύτηκε και βλέπουμε λοιπόν ότι μέσα στο επόμενο τρίμηνο από τη διάγνωση COVID ο επιπολασμός ψυχικής διαταραχής ήταν 18%, εκ των οποίων 6% ήταν πρώτο διαγνωσμένοι ασθενείς, με αγχώδεις διαταραχές και κατάθλιψη να είναι κυρίως οι διαταραχές που εμφανίστηκαν. Και φαίνεται επίσης εδώ ότι σε ασθενείς που δεν είχαν ψυχιατρικό ιστορικό, η νόσηση από COVID συνδέθηκε με αυξημένο επιπολασμό πρωτοδιαγνωσμένης ψυχικής διαταραχής μέσα στο πρώτο τρίμηνο, αυξημένο σε σχέση με άλλες παθολογικές καταστάσεις, όπως είναι λοιμώξεις αναπνευστικού, χολολιθίαση, νεφρολιθίαση και άλλες. Άρα φαίνεται πως πέρα από τα προβλήματα που κάνει άμεσα η διαταραχή, θα έχουμε στο επόμενο διάστημα να χειριστούμε και αυτές τις επιπτώσεις σε αυτούς που νόσησαν από COVID. Και να περάσουμε και να κλείσω με αυτό στο κομμάτι των θεραπευτικών υπηρεσιών. Όπως είναι γνωστό, η προτεραιότητα των συστημάτων υγείας σε όλες τις χώρες του κόσμου έπεσε στους ασθενείς με COVID, έτσι δεν είναι. Τροποποιήθηκαν τα νοσοκομεία, οι υπάροχοι υγείας και εστίασαν εκεί. Αυτό φυσικά είχε ως αποτέλεσμα να επηρεαστούν οι υπηρεσίες υγείας. Υπήρξε μια αρχική μείωση των υπηρεσιών απεξάρτησης σε διαθεσιμότητα περίπου 60%, η οποία βέβαια αποκαταστάθηκε και αυτή η μείωση αφορούσε
όλα τα είδη των υπηρεσιών, όπως είναι οι θεραπευτικές κοινότητες, τα υπνοτήρια, το street work, οι υπηρεσίες μείωσης της βλάβης και βέβαια οι χώροι ελεγχόμενης χρήσης που έκλεισαν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Το αποτυπώνει και αυτή η μελέτη του 2020, που περίπου ένα ποσοστό 58% ανέφερε δυσκολίες στην υποστήριξη και ένα 23% δυσκολίες στη συνταγογράφηση ουσιών. Αυτό που κυρίως άλλαξε στις υπηρεσίες είναι ότι μειώθηκε σημαντικά ή και σταμάτησε εντελώς για ένα χρονικό διάστημα η διαζώση σε επαφή, κυρίως σε ομαδικό επίπεδο, και μειώθηκε βέβαια, αραίωσε αρκετά η συχνότητα των ατομικών συναντήσεων. Από την άλλη, οι θεραπευτικές υπηρεσίες προσπάθησαν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα με τη χρήση της τηλεψυχιατρικής για τη συνέχιση των υπηρεσιών παράλληλα με τη διαζώση θεραπεία, με πιο ευέλικτα προγράμματα θεραπείας υποκαταστάτων, με τη διεύρυνση του take home, χορηγούσαν δηλαδή τα υποκατάστατα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να μην έρχονται οι θεραπευόμενοι στα προγράμματα, με τη διευκόλυνση της συνταγογράφησης, με την πρόσβαση σε διαδικτυακές ομάδες υποστήριξης και στο βαθμό που μπορούσε να γίνει αυτό, φυσικά όχι στον απαραίτητο βαθμό, με πιο συστηματικό έλεγχο της σωματικής υγείας και με υποστήριξη των πιο ευάλωτων ομάδων, όπως είναι άστεγοι, ασθενείς με HIV κλπ. Στη χώρα μας, ας πούμε, έγινε ένα υπνοτήριο σε ένα κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας για να βοηθήσει άστεγους εξαρτημένους σε μια συνεργασία του ΟΚΑΝΑ με το Δήμο Αθηναίων, το οποίο λειτουργήσε και αρκετά καλά. Νέες προκλήσεις που δημιουργεί η πανδημία COVID, η οποία μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ακόμα, έτσι δεν είναι, είναι μαζί μας και από ό,τι φαίνεται θα είναι για κάποιο διάστημα. Η θεραπεία λοιπόν και την απεξάρτηση πρέπει να παραμείνει ανοιχτή, προσιτή σε όλα τα εξαρτημένα άτομα και ασφαλώς να ενδυναμωθεί. Πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο αυτό που ονομάζουμε integrated treatment, η απαρτιωμένη θεραπευτική παρέμβαση που καλύπτει το σύνολο των αναγκών των εξαρτημένων σε ψυχικό αλλά και σε σωματικό επίπεδο. Πρέπει να υπάρχει ευελιξία στις θεραπευτικές επιλογές, να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας προσφέρει η τεχνολογία. Ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι η εκπαίδευση, η υποστήριξη και η φροντίδα του θεραπευτικού προσωπικού. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή το προσωπικό, το θεραπευτικό γενικά στους χώρους της υγείας είναι εξαιρετικά κουρασμένο από όλο αυτό που έχει περάσει μια διετία. Ασφαλώς δεν είναι όλοι το ίδιο, έτσι. Και ασφαλώς να μην ξεχνάμε ότι σε αυτή την ιστορία αναδείχθηκε σημαντικά ο ρόλος του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών υγείας και των προγραμμάτων κοινωνικής μέρημνας. Συμπερασματικά, λοιπόν, οι επιπτώσεις της πανδημίας στο πεδίο της ψυχικής υγείας και των εξαρτήσεων χρήσουν συνεχούς παρακολούθησης και διεύρυνσης. Οι ευάλωτοι πληθυσμοί, όπως είναι τα εξαρτημένα άτομα, έχουν αυξημένες πιθανότητες σωματικής αλλά και ψυχικής επιβάρυνσης. Η χρήση εθιστικών ουσιών φαίνεται να διαθέτει μια αυτόνομη δυναμική σε σχέση με την πανδημία και τη συνεπαγόμενη ψυχοπαθολογία, να βρίσκεται σε μια χαλαρή, μη νομοτελειακή, αιτιώδη σχέση με αυτό. Άρα δεν πρέπει να οδηγούμαστε σε βιαστικά συμπεράσματα και να λέμε ότι αυξάνονται οι ουσίες ή οτιδήποτε. Πρέπει να παρακολουθήσουμε έτσι με προσοχή την εξέλιξη του φαινομένου και τις διακυμάνσεις που έχει. Και ασφαλώς το μεγάλο θέμα είναι πώς απαντάμε σε όλα αυτά. Έτσι, η προσαρμογή λοιπόν και η απάντηση στις νέες συνθήκες απαιτεί χρόνο, σχεδιασμό, όραμα, κοινωνικό προσανατολισμό και κινητοποίηση ασφαλώς του ανθρωπίνου δυναμικού. Χωρίς αυτό, με την κατάλληλη υποστήριξή του, δεν μπορούν να γίνουν. Δεν μπορούν να υπάρξουν θεραπευτικές προτάσεις. Αυτά και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που είχα.